Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, στην έκτην κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, στην παράγραφον 5. Το όλο θέμα που πραγματεύεται ο Άγιος Κύριλλος είναι το περί Θεού. Πιστεύω εις ένα Θεό. Και ακριβώς αυτό τον απασχολεί και θα μας αναφέρει ό,τι είναι δυνατόν δια τους κατηχουμένους του, τους φωτιζομένους του για την ακρίβεια, θα το πει, θα το αναφέρει εδώ στην κατήχησή του αυτή. Αλερίτης ή ακατάληπτος εστίν η υπόσταση η θεία, και τι σύπερι τούτον διηγεί. Άρα ούν, επειδή πάντα των ποταμών εκποιείνα δυνατό, μη δε το συμφέρον εμ' αυτό συμμέτρος λάβω. Άρα ούν, επειδή πάντα τον ήλιον τι των ομάτων καταστάσει χωρίσε ου δύναμε, μη δε προς την εμ' αυτού χρίαν αυταρκιας εμβλέψω. Ή και επειδή εις παράδεισον μέγιστον εις ελίλιθα και πάσαν την των ακροδρίων υπόστασιν φαγήν ου δύναμε, βούλη με πεινώντα τελείως εξελθήν. Ενώ και δοξάζω τον ημάς ποιήσαντα κέλευσμα γαρθίων εστί το λέγον πάσα πνοή ενεσάτα των Κύριων, δοξάζειν τον δεσπότην αλλού και εξηγήστεν είναι επιχειρό, ειδός μεν τη γε ότι του δοξάζειν της αξίας απολυπτήσομαι, έργον δε ευσεβίας ηγούμενος το καν όλος επιχειρήν. Παραμυθείτε γάρ μου την ασθένεια ο Κύριος Ιησούς λέγον Θεόν ουδείς εώρακε όποτε. Έχει ένα πολύ ωραίο σχήμα με 3 παραδείγματα. Αλλά θα πει κάποιος, εάν ο Θεός είναι ακατάληπτος, έτσι Αγία Κύριλε δεν μας είπε στην περασμένη φορά? Δεν μας είπε στην δευτέρα σου παράγραφο εν της γάρ περί Θεού μεγάλη γνώσης το την αγνωσίαν ομολογή που είχαμε δια πολλών αναλύσει, αν ενθυμίστε, ότι η μεγάλη γνώση περί Θεού είναι το να ομολογείς ότι δεν ξέρεις τίποτα. Αφού λοιπόν ο Θεός είναι ακατάληπτος και συγκεκριμένα η υπόσταση η θεία, μια μικρή παρένθεση, ο όρος υπόσταση και ουσία στους πατέρες της Εκκλησίας μας τους πρώτους αιώνας και κυρίως πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και λίγο μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αυτά γράφτηκαν το 350 μετά Χριστόν, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έγινε το 325 μετά Χριστόν, συνεπώς είναι λίγο μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, η όρη ουσία και υπόσταση εναλλάσσονται. Άλλοτε όταν κάποιος γράφει τη λέξη υπόσταση εννοεί ουσία, και άλλος όταν γράφει τη λέξη υπόσταση εννοεί το πρόσωπο. Φυσικά κατοπινά οι κατοπινοί θεολόγοι των μετέπειτα αιώνων τα παγίωσαν αυτά, και σήμερα όταν λέμε υπόσταση ενώ με πρόσωπον λέμε η ενυπόστατος σοφία του Θεού, ο ενυπόστατος Θεός Λόγος, δηλαδή ο προσωπικός, και ουσία θα πει αυτό που λέμε ουσία. Αλλά εδώ όμως σας κάνω αυτή τη διευκρίνηση, όταν λέγει υπόσταση εννοεί την ουσία ο Άγιος Κύριλλος. Και θα μου πει λοιπόν κάποιος, εάν η ουσία του Θεού είναι ακατάληπτη, τι κάθεσαι και μας λες εσύ ό,τι μας λες.
τι σύ περί τούτων διηγεί, τι κάθεσαι και μας διηγείς και μας λέγεις και μας εξηγείς. Και λέει ο Άγιος Κύριλλος, εάν υποτεθεί ότι δεν μπορώ να πιω ολόκληρο το ποτάμι, δεν μπορώ να πιω λίγο όσο έχω ανάγκη. Εάν υποτεθεί ότι δεν μπορώ να δω με τα μάτια μου τον ήλιο, το κάποιο φως του ηλίου που έχουμε στη γη και φωτιζόμαστε, δεν μου είναι αρκετό να κοιτάξω τις δουλειές μου. Και αν υποτεθεί ότι μπαίνω σε ένα παράδεισο, δηλαδή κήπο, και δεν μπορώ να φάω όλα τα ακρόδρια, όλους τους καρπούς των δένδρων, δεν μπορώ μερικούς να φάω για να μην βγω από τον κήπο πεινασμένος. Που σημαίνει, μπορεί βεβαίως να μένει ακατάληπτη η ουσία του Θεού, αλλά δεν σημαίνει με αυτό ότι δεν μπορώ να γνωρίζω μερικά πράγματα για το Θεό. Διότι αν δεν γνωρίζω το Θεό, τότε πώς θα τον πιστέψω, πώς θα τον αγαπήσω και πώς θα διορθωθώ σύμφωνα με τις εντολές του. Και ό,τι, σε ό,τι αναφέρομαι στο Θεό, να μην πέσω σε βλασφημία, διότι η ορθή μου πίστη για τον Θεό θα είναι δοξολογία. Αυτό δεν μου είναι αρκετό. Αυτό που μου είναι αρκετό, σε αυτό και μένω. Παίρνω δηλαδή από το μεγάλο ποτάμι της Θείας Αγνωσίας ένα ποτήρι και το πίνω και ξεδιψώ. Μου είναι αρκετό αυτό. Είναι ωραία, όπως είδατε, τα παραδείγματα του Αγίου Κυρίλου. Γι' αυτό λέγει, δοξάζω τον Κυριόν μου και κάθε πνοή, κάθε ζωντανό πράγμα που αναπνέει δηλαδή, ας δοξολογήσει τον Κύριον. Δεν θα κάνω καμιά επιχείρηση να εξηγήσω τούτα ή εκείνα, αλλά μόνο εκείνα τα οποία μπορώ να πω, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Εξάλλου με παρηγορεί, μου παρηγορεί την ασθένειά μου, την αδυναμία μου να γνωρίζω αυτός ο λόγος του Κυρίου Ιησού που είπε, Θεόν ουδείς εώρακε όποτε. Ποτέ κανείς δεν έχει δει το Θεό, δηλαδή την ουσία του Θεού. Καταλαβαίνετε τι θα πει ουσία. Αν θέλετε να σας κάνω μια εξήγηση, αν και θα αναφερθεί σε κάτι τέτοιο ο Άγιος Κύριλλος, αυτή τη στιγμή αγαπητοί μου σας βλέπω και με βλέπετε, αλλά ειλικρινά η ουσία σας, παρότι με θα ομοούσει, οι άνθρωποι με θα ομοούσει, είναι γνωστό αυτό, η ουσία σας μου διαφεύγει, δεν γνωρίζω από τι είσαστε και η δική μου η ουσία που είναι δική σας σας διαφεύγει. Δεν γνωρίζω βεβαίως την ανθρωπίνη ουσία, γιατί δεν ξέρουμε και την ουσία της ύλης. Είναι γνωστό. Είναι ο μεγάλος καυγάς τι είναι ύλη. Και αν πούμε είναι ενέργεια, τότε η ενέργεια τι είναι. Και αν πούμε η ενέργεια είναι ύλη, τότε η ύλη τι είναι. Διότι πρέπει να πάμε στα έσχατα της πραγματικότητας, προσέξτε τη φράση, στα έσχατα της πραγματικότητας, του όντως, για να πούμε τι είναι. Αυτό όμως ίσως ποτέ ο άνθρωπος, τουλάχιστον για την, τουλάχιστον πολύ παραπάνω για την άκτιστη δημιουργία, για την κτιστή δημιουργία δεν ξέρω αν ποτέ θα το φτάσει. Σας το έλεγα την περασμένη φορά, ποτέ δεν θα το φτάσει. Είναι περιορισμένο το ανθρώπινο μυαλό, έχει όρια, παρότι η ύλη μέσα στον χώρο χρόνο. Εάν λοιπόν δεν μπορώ να ξέρω την ουσία σας και την ουσία μου, γιατί είμαι θα ηλική, εννοώ το σώμα μου, την ουσία μου, εννοώ την ουσία τη σωματική, που είναι η εσχάτη, θα λέγαμε, γνώσης, δεν μου είναι αρκετό το ότι σας βλέπω και με βλέπετε. Θα μου συγχωρήσετε ένα τολμηρό παράδειγμα. Για να παντρευτείτε μία γυναίκα, τη γυναίκα σας,
έπρεπε προηγουμένως να γνωρίζετε την ουσία της για να την παντρευτείτε. Σε τι θα σας χρειαζόταν αυτό το πράγμα? Δεν σας είναι αρκετό το ότι τη βλέπετε? Το ότι τη γνωρίζετε σας εμποδίζει να την αγαπάτε? Τίποτα δεν εμποδίζει. Άλλο τόσο θα με εμπόδιζε και εμένα να γνωρίζω και να αγαπώ το Θεό, έστω και αν δεν γνωρίζω την ουσία Του. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό θέλει να πει ο Άγιος Κύριος. Ότι δηλαδή δεν έχει σημασία ότι επειδή ο Θεός είναι ακατάληπτος δεν μπορώ να γνωρίσω το Θεό. Θα γνωρίσω ό,τι μου χρειάζεται, γιατί τόσο μου αποκαλύπτει ο Θεός. Όχι πάντοτε, το ξαναλέγω, από την ουσία Του, αλλά από τις ενέργειές Του. Τι ουν ερήτης, ουγε έγραπτε ότι οι άγγελοι των μικρών βλέπουσι διαπαντός το πρόσωπον του πατρός μου του εν ουρανής. Αλλά βλέπουσι οι άγγελοι ου καθώς εστιν ο Θεός, αλλά καθώσον και αυτοί χωρούσιν. Αυτός γάρι Ιησούς εστιν ο λέγον, ουχ ότι τον πατέρα της εώρακε ημί ον εκ του Θεού, ούτως εώρακε τον πατέρα. Βλέπουσιν ουν οι άγγελοι καθώ χωρούσι, και αρχάγγελοι καθώ δύναντε, φρόνοι δε και κυριότητες, μιζόνος μεν παρά τους πρώτους, έλα τον δε της αξίας. Μόνον δε βλέπειν δύνατε ως χρή, άμα το Υιό το Πνεύμα το Άγιον. Εκείνο γαρ πάντα ερευνά και γινώσκει και τα βάθη του Θεού, ως γε και ο μονογενής Υιός γινώσκει καθώ δι, άμα το Πνεύμα του Αγίου τον Πατέρα. Θα πει κάποιος, δεν λέγει, δεν είναι γραμμένο ότι ο Χριστός το είπε αυτό, ότι μη σκανδελίσετε έναν των μικρών τούτων, διότι οι άγγελοι των μικρών τούτων βλέπουν διαπαντός το πρόσωπο του Πατρός μου του εν ουρανής. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, ναι, βλέπουν οι άγγελοι, όχι καθώς εστιν ο Θεός, αλλά καθώς ον αυτοί χωρούσι, όσο μπορούν, όσο δύναντε. Τι ακριβώς? Είδατε τι λέει, το πρόσωπον. Ο Χριστός είπε το πρόσωπον του Πατρός μου. Το πρόσωπον του Θεού είναι άλλο και η ουσία του Θεού είναι άλλη. Η ουσία του Θεού είναι μία, για να σας δείξω πως είναι κάτι διαφορετικό, αλλά τα πρόσωπα είναι τρία. Αυτό είναι ο Θεός, μία ουσία, τρία πρόσωπα, γι' αυτό είναι ένας Θεός. Δεν είναι τρεις Θεοί, γιατί είναι μία η ουσία. Και ο Κύριος είπε βλέπουν το πρόσωπο του Πατρός μου. Βέβαια οι άνθρωποι πως μπορούν να δουν το πρόσωπο του Θεού? Και τι είδους πρόσωπον είναι αυτό? Ο άνθρωπος, δηλαδή η κτιστή, ορατή κτίσης, εμείς δηλαδή οι άνθρωποι, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ειδούμε το Θεό παρά μόνο αν έβαζε κάποιο πρόσωπο μπροστά από το πρόσωπο. Αυτό που είπα δεν είναι σωστό, θα το διορθώσω παρακάτω. Αλλά για να σας βοηθήσω να το καταλάβετε, είπα εκτός αν έβαζε κάποιο πρόσωπο μπροστά από το πρόσωπο. Ξαναλέγω, δεν είναι σωστό. Εάν δηλαδή ο Θεός δεν έπαιρνε το ανθρώπινο πρόσωπο. Και το ανθρώπινο πρόσωπο βεβαίως είναι καταρχάς αυτό που λέμε πρόσωπο, γιατί η αρχική έννοια του ουσιαστικού πρόσωπον αυτή είναι. Αυτό που λέω, μάτια, μύτη, στόμα, ό,τι ανήκει εδώ μπροστά στο κεφάλι μου, αυτό το λέγω πρόσωπο. Είναι το προς και όπως. Ας μην κάνω όμως πιο πολύ ανάλυση. Προς και όπως. Προσέξτε όμως, το πρόσωπο είναι πέρα από τα μάτια και τη μύτη και το στόμα. Είναι από μέσα. Είναι αυτό που λέμε προσωπικότητα.
Κάνουμε λοιπόν μια διάκριση ανάμεσα στο πρόσωπο και την προσωπικότητα. Δεν αμαρτάνομαι όμως, δηλαδή δεν λαθεύουμε αν για μια στιγμή το πρόσωπο, την προσωπικότητα το πούμε πρόσωπο. Δεν λαθεύουμε. Ο Θεός για να μας δείξει το πρόσωπό του έγινε άνθρωπος. Βεβαίως λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο. Αυτό τώρα το διορθώνω. Δεν είναι δύο πρόσωπα. Δεν είναι ένα πρόσωπο που μπήκε μπροστά ένα άλλο πρόσωπο. Γι' αυτό λέμε ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο, αλλά δύο ουσίες, η ανθρωπίνη και η φύσης. Και έχει υποστατική ένωση των δύο ουσιών, δηλαδή προσωπική ένωση των δύο ουσιών, της θείας και της ανθρωπίνης. Είναι λοιπόν ένα πρόσωπο. Το διόρθωσα τώρα. Το είπα σαν σχήμα για να σας βοηθήσω να καταλάβετε ότι κάτι έπρεπε να μπει μπροστά στο θείο πρόσωπο. Και αυτό το κάτι είναι η ανθρωπίνη κατασκευή. Τώρα μιλώ ακριβέστερα. Η ανθρωπίνη κατασκευή. Όταν ο Φίλιππος είπε να δείξει ο Υιός τον Πατέρα, ο Κύριος απήντησε: τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με είδες, δεν είδες τον Πατέρα. Εκείνος που βλέπει εμένα είδε τον Πατέρα. Συνεπώς, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού, πάλι θα κάνω μια διάκριση, δεν είναι σωστή αυτή η διάκριση, δια του κτιστού προσώπου, δηλαδή αυτό που λέμε μάτια μη, μπορώ να σας το πω, αλλά αυτό δεν είναι το πρόσωπο, η προσωπικότητα είναι αυτό που λέμε, επιτρέψτε μου, η φάτσα, έτσι. Βλέπει κανείς δια της φάτσας, βλέπει κανείς τον Υιόν και δια του Υιού τον Πατέρα. Αλλά το πρόσωπο του Υιού είναι ένα. Το ξαναλέγω άλλη μια φορά για να μην με πει κανείς αιρετικών. Θα φυλάξει ο Θεός. Ένα είναι το πρόσωπο του Υιού. Θεανθρώπινον πρόσωπο. Δεν έχουμε δύο πρόσωπα, γιατί είναι αιρετικών. Αν δεχτούμε δύο πρόσωπα, σημαίνει ότι ο Ιησού, ο Θεός Λόγος, μπήκε σε έναν άνθρωπο. Δεν μπήκε σε έναν άνθρωπο, αλλά έγινε άνθρωπος. Δεν έχει λοιπόν δύο πρόσωπα. Έτσι βλέπει κανένας ότι όταν λέμε οι άγγελοι βλέπουν το πρόσωπο του Θεού, ο Θεός ξέρει πώς βλέπουν το πρόσωπο του Θεού. Αν θέλετε ακριβέστερα, ξέρετε πού είδαν το πρόσωπο του Θεού οι άγγελοι? Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είναι το κεντρικό πρόσωπο συμβάσης της ορατής και αοράτου δημιουργίας. Το ξέρετε ότι οι άγγελοι παγιώνουν, σταθεροποιούν την αγιότητά τους με το πρόσωπο του, με την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού. Οι άγγελοι δια πρώτη φορά είδαν εν προσώπο Ιησού Χριστού τον Θεόν με την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, δια πρώτη φορά, και εξεπλάγησαν. Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι αυτό το βαθύ μυστήριο. Το βαθύ μυστήριο που ο Απόστολος Παύλου λέει το απεκάλυψε σε μένα, εννοείται και στους Αποστόλους. Ο Θεός μου το απεκάλυψε για να το κηρύξω στα έθνη. Και το λέγει αυτό το μυστήριο σε συγγυμένων χρόνους αιωνίες. Κρυμμένο και από ανθρώπους και από αγγέλους. Γι' αυτό οι άγγελοι υμνούν τον Ιησού Χριστό στη γέννησή του, γιατί είδαν το πρόσωπο του Θεού και σταυροποιήθηκαν πια στην αρετή. Οι άγγελοι μπορούν να πέσουν γιατί είναι τρεπτοί. Δεν είναι άτρεπτοι, αλλά δεν πέφτουν γιατί δεν το θέλουν. Συνεπώς, το «δεν θέλουν» είναι τόσο ισχυρό, ώστε θα ισοδυναμούσε με το ότι οι άγγελοι είναι άτρεπτοι. Δεν είναι, το ξαναλέγω, αλλά θα ισοδυναμούσε με το να πούμε ότι είναι άτρεπτοι. Πότε έγινε αυτό? Όταν ήταν το πρόσωπο του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
που είναι καταπληκτικό. Αν ξέραμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου, αυτόν που εκπαραθυρώσαμε από το σπίτι μας, από την πατρίδα μας, αυτόν που βρίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί, που τους οριάζουμε βλασφημίες επί βλασφημιών, όχι αν γνωρίζαμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και αν εγνωρίζαμε τον πλούτο της Χριστότητός Του και της επιοικίας Του, πως μας ανέχεται. Εδώ μαθαίνουμε για μας να λένε οι άνθρωποι κάτι, 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 και γινόμαστε θηρία γιατί μας είπαν οι άλλοι ένα κάτι. Και εκείνος εισπράττει ό,τι του προσδίδομαι, και όμως ακόμα δεν μας γνώριζε. Είναι φοβερό πράγμα, είναι φοβερό. Εκείνος που βαθαίνει στο μυστήριο του προσώπου του Ιησού Χριστού, τον πιάνει ήλιγκος. Ποιος είναι ο Χριστός? Γι' αυτό μιλάει με ευλάβη για τον Ιησού Χριστό. Δεν ανέχεται να ακούσει τίποτε που να είναι κακόητες ή βλάσφημον κατά του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ας το προσέξουμε, αγαπητοί μου, αυτό. Καθένας που ακούει λόγο Θεού είναι αδιανόητον να νομίζει ότι μπορεί και να βλασφημά. Έστω και αν μου πει ότι από αδυναμία, τίποτα, τίποτα, αυτά πρέπει να φύγουν. Μόνο θα έλεγα μην απογοητευτείτε, για να πούμε και τούτο, μην απογοητευόμεθα. Αντί πάσης θυσίας όμως θα αγωνιστούμε, το στόμα μας δεν είναι καθαρό. Ευλογία να αναπέμπει στον Ιησού Χριστόν. Έτσι λέγει στη συνέχεια ότι και οι άγγελοι καθοδύνανται όσο μπορούν, επειδή έχουν τάξεις οι άγγελοι. Οι τάξεις αυτές κατά την καθαρότητά τους και κατά το έργο που επιτελούν μπορούν να έχουν βαθυτέραν γνώση. Αυτή η όραση μπορεί να υποθεί γνώση. Μπορεί να έχουν βαθυτέραν και βαθυτέραν γνώση του προσώπου του Θεού, όχι της ουσίας, του προσώπου του Θεού. Και λέγει τώρα εδώ επιγραμματικά ο Άγιος Κύριλλος: μόνον δε βλέπει δύναται ως χρή, άμα το Υιό, το Πνεύμα το Άγιον. Μπορεί να βλέπει τον Πατέρα, το Πνεύμα το Άγιον, μαζί με τον Υιόν. Εκείνο γαρ πάντα ερευνά και γινώσκει και τα βάθη του Θεού. Το λέγει αυτό ήδη η Αγία Γραφή, Α Κορινθίους 2,10. Το Πνεύμα το Άγιον ερευνά τα βάθη του Θεού. Ποια είναι τα βάθη του Θεού? Είναι η ουσία του Θεού. Αυτά είναι γνωστά μόνο στο Πνεύμα το Άγιον και στον Υιόν. Γιατί είναι γνωστά? Επειδή ο Υιός με το Πνεύμα το Άγιον είναι ομοούσιοι με τον Πατέρα. Είναι μία ουσία. Ουδέ γαρ τον Πατέρα της επιγεινώσκη φυσίν, είμαι ο Υιός και ο Υιός αποκαλύψει. Αυτό το λέγει ο ίδιος ο Κύριος, Ματθαίος 11,27. Ότι δηλαδή κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνον ο Υιός, και εις εκείνον που ήθελε ο Υιός να αποκαλύψει τον Πατέρα. Οι γνώσεις μόνο του Υιού είναι γνώσεις των βαθέων του Θεού, της ουσίας του Θεού. Εκείνο που θα αποκαλύψει ο Υιός σε έναν άνθρωπο, αυτό δεν αναφέρεται βεβαίως στην ουσία, γιατί θα ερχόταν σε αντίθεση με εκείνο που λέει πάλι ο Λόγος του Θεού, Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, αλλά τις ιδιότητες και τις ενέργειες του Θεού. Όταν λέγω ιδιότητες και ενέργειες, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι δύο εκφράσεις ενός και του αυτού πράγματος. Βλέπει γάρ καθώ δει και αποκαλύπτει δια του Πνεύματος, καθώ έκαστος χωρεί των Θεών. Επειδή και της θεότητος εστί της πατρικής είναι το Πνεύματι το Αγίο Κοινωνός ο Υιός ο μονογενής. Ο γεννηθής απαθώς πρώτων χρόνων αιωνίων, είδε τον γεννήσαντα και ο γεννήσας είδε τον γεγεννημένον. Αγγέλων τίνην αγνοούντων. Δια του Πνεύματος του Αγίου ο μονογενής,
Συγγνώμη. Αγγέλων την είναι αγνοούντων, μη δεις ανθρώπων επεσκηνέστο την άγνοια νομολογήν. Μόνο τα τρία πρόσωπα γνωρίζουν το ένα το άλλο, ως έχοντα κοινή ουσία. Των αγγέλων αγνοούντων και των ανθρώπων αγνοούντων. Μη λοιπόν κάποιος άνθρωπος αρχίζει να ντρέπεται και να λέγει ότι δεν γνωρίζω τι είναι ο Θεός, διότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει τι είναι ο Θεός. Λέει ένα παράδειγμα. Λαλών είναι εγώ και πάντες κατά καιρών, αλλά το πώς λαλούμεν αδυνατούμεν υπήν. Πώς ουν τον δόντα το λαλήν δύναμε διηγήσαστε. Ο ψυχήν έχων εγώ και τους χαρακτήρες αυτής υπήν μη δυνάμενος. Πώς τον δοτήρα της ψυχής εξ υπήν δυνήσομαι. Ακούσαμε τα πολύ πολύ ωραία δύο παραδείγματα του Αγίου Κυρίλου. Είναι χαρακτηριστικά. Εγώ λέγει, εγώ άνθρωπος, ομιλώ. Κατά κυρούς ομιλώ. Αλλά να σας πω, των μηχανισμών νοήσεως και ομιλίας δεν μπορώ να σας το πω. Δηλαδή, πιο απλό ελληνικά, πώς δουλεύει το μυαλό μου και πώς αυτό που δουλεύει το μυαλό μου έρχεται στη γλώσσα μου και γίνεται λόγος, βρείτε το πώς είναι. Το αντιληφθήκατε αυτό ότι αποτελεί ένα μυστήριο? Πώς αυτό που σκέφτομαι γίνεται λόγος? Ποιος είναι ο μηχανισμός? Μπορώ να ερευνήσω τον μηχανισμό σκέψεως και ενάρθρου ή προφορικού λόγου? Εάν λέγει δεν μπορώ αυτό να το ανακαλύψω, πώς τότε τον δόντα το λαλήν σε εκείνον, για εκείνον που μου έδεσε το να ομιλώ, μπορώ να διηγούμε, μπορώ δηλαδή να εξηγώ? Δεν μπορώ να εξηγήσω τον δικό μου μηχανισμό πως σκέπτομαι και πως ομιλώ? Πως μπορώ λοιπόν να εξηγήσω τι είναι εκείνος που έκανε τον μηχανισμό αυτόν έτσι να κινούμε? Σκέψεις και λόγος. Το δεύτερο παράδειγμα. Εγώ άνθρωπος έχω ψυχή και έχω κάποιους χαρακτήρες της ψυχής, δηλαδή ιδιότητες της ψυχής, αλλά υπήν μη δυνάμενος. Ποιος μπορεί παρακαλώ να μιλήσει περί της ψυχής και να πει αυτή είναι η ψυχή? Θέλετε να σας δείξω πόσο ξέρομαι για την ψυχή? Άκουσα. Ποιοι θα ήταν άραγε αρμόδιοι να ασχοληθούν με την ψυχή? Ας πούμε οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι. Ξέρετε, υπάρχει διάκριση μεταξύ ψυχολόγου και ψυχιάτρου, έτσι? Το γνωρίζετε αυτό. Ο ψυχίατρος είναι ιατρός στην πραγματικότητα και χρησιμοποιεί φάρμακα. Ενώ ο ψυχολόγος δεν είναι ιατρός και δεν χρησιμοποιεί φάρμακα. Τα λέγω καλά? Αυτή είναι η διάκριση ανάμεσα στον ψυχίατρο και στον ψυχολόγο. Προσέξτε. Ας πάρουμε αυτούς τους δυο που τέλος πάντων έχουν αντικείμενο τους στην ψυχή. Τι γίνεται με αυτό? Μπορούν να μας πούν τι είναι η ψυχή? Όχι, αγαπητοί μου. Κάποιες κινήσεις της ψυχής, ναι. Και αυτές όχι σπάνια αντιφατικές. Αλλά γιατί να τρέχω να πω ό,τι θα πω και να μην πάω στο τελευταίο επιχείρημα? Έχουν χωριστεί οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι σε δύο στρατόπεδα. Είναι εκείνοι που λέγουν ότι υπάρχει ψυχή και εκείνοι που λέγουν ότι δεν υπάρχει ψυχή. Αν λοιπόν θεμελιώνομαι ψυχολογία χωρίς ψυχή, αντιλαμβάνεστε πόσο ξέρομαι περί ψυχή. Όταν μπορούν κατ' επιστήμη και οι μεν και οι δε να υποστηρίζουν ή μεν ότι υπάρχει ψυχή ή δε ότι δεν υπάρχει ψυχή, είναι ενδεικτικό ότι δεν ξέρουμε τι είναι η ψυχή. Και λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, εάν εγώ τη δική μου την ψυχή δεν την ξέρω, πώς μπορώ να μιλάω για εκείνον που μου έδωσε την ψυχή? Πραγμάτων, αλλά ό,τι είναι ικανόν για να μπορεί να λέγει ότι έχει θεογνωσία.
Γιατί αν λάβετε υπόψη, ο Απόστολος Παύλος επιπλήσει τους Κορινθίους, είναι στο 15ο κεφάλαιο Α Κορινθίους, επειδή ιρνούντο την Ανάσταση των νεκρών, μη γνωρίζονται τη δύναμη του Θεού. Ότι είναι δυνατόν τώρα ο άνθρωπος που γίνεται χώμα στον τάφο να μπορέσει να ξαναπάρει πάλι σάρκα και οστά και να γίνει ζωντανός? Αδύνατον. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν γνωρίζει τη δύναμη του Θεού. Αγνωσίαν Θεού την εσέχουσι, προς εντροπήν μην λέγω. Μερικοί από εσάς έχουν αγνωσίαν Θεού και το λέγω για ντροπή σας, που σημαίνει, αγαπητοί, δεν πρέπει να έχουμε αγνωσία Θεού. Ό,τι ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει, αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε, για να μην μπούμε στην κατηγορία της, του χαρακτηρισμού του Αποστόλου Παύλου ότι είμαστε άξιοι ντροπή. Θα ακούσετε εδώ ένα χήμαρο τώρα, ένα χήμαρο χαρακτηρισμών της θεότητας. Ίσως θα ερωτήσετε, όλα αυτά τα οποία αναφέρει εδώ ο Άγιος Κύριλλος και τα οποία βεβαίως αποτελούν το θεμέλιο της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας δια την θεότητα, πού τα ξέρει? Μήπως αυτά τα οποία λέγει ή άλλοι πατέρες έχουν διατυπώσει και έχουν πει, προσέξτε αυτό το σημείο, μήπως είναι κατεπινία? Τι θα πει αυτό? Κατεπινόηση. Δηλαδή μήπως εμείς με φιλοσοφικό τρόπο προσπαθούμε να υπούμε μερικά πράγματα των ιδιωτήτων του Θεού? Έρχομαι και σας λέγω με σαφήνεια, ούτε ένα χαρακτηρισμό για τη θεότητα δεν υπάρχει κατεπίνια. Όλοι οι χαρακτηρισμοί είναι κατά αποκάλυψη. Όπως μας αποκαλύπτεται ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή, άλλο τώρα ότι κάποτε μία περιφραστική έκθεση μια ενεργεία μπορούμε εμείς να την πούμε με μία μόνη λέξη, άλλο θέμα. Αλλά όλες οι ενέργειες του Θεού, όλες οι ιδιότητες του Θεού δεν είναι κατεπίνια φιλοσοφική, δηλαδή κατεπινόηση. Εμείς έτσι με το μυαλό μας θα κατεβάζουμε, αλλά είναι κατά αποκάλυψη. Αν έπρεπε αυτά τα οποία θα ακούσετε τώρα να καθίσουμε να τα υπομνηματίσουμε, θα λέγαμε αυτό είναι σε εκείνα τα σημεία της Αγίας Γραφής, Καινή και Παλαιά Διαθήκη, εκείνο σε εκείνα τα σημεία, εκείνο σε εκείνα τα σημεία. Συνεπώς όλα είναι κατά αποκάλυψη, όπως ο Θεός μας αποκαλύπτεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και δεύτερον, αυτά που θα υποστούν δεν χαρακτηρίζουν τίποτε από την ουσία του Θεού. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία των ενεργειών του Θεού, ή όπως το λέμε και αλλιώτικα, των ιδιωτήτων του Θεού. Αλλά είναι προτιμωτέρα η έκφραση των ενεργειών του Θεού. Ακούν αυτές οι ενέργειες του Θεού, οι οποίες είναι άκτιστες αλλά διακρίνονται της ουσίας. Δηλαδή οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες, δεν είναι όμως η ουσία του Θεού. Και τρίτον, αυτές οι ενέργειες είναι εκείνες που υπάρχουν ανάμεσα, και αυτό να το θυμόσαστε, ανάμεσα στην ουσία, την άκτιση του Θεού και των κτιστών κόσμων. Αν θέλετε, ο Θεός δημιουργεί των κτιστών κόσμων τους αγγέλους και τους ανθρώπους και το σύμπαν ολόκληρο δια των ενεργειών. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος δια των ενεργειών των είναι δε οι ενέργειες του Θεού κοινές, γιατί είναι κοινή η ουσία, είναι κοινές οι ενέργειες.
Δεν είναι άλλες ενέργειες του Υιού και άλλες ενέργειες του Πατρός, είναι κοινές. Μια ωραία εικόνα της Αγίας Τριάδας από τοιχογραφία προετών είχε δημοσιεύσει σε ένα ημερολόγιο η Τράπεζα της Ελλάδος, που έχει τρεις αγγέλους, είναι ομοιόμορφοι, τελείως ομοιόμορφοι, και έχουν και ευλογούν και οι τρεις. Δεν είναι στο τραπέζι καθισμένοι όπως είναι η φιλοξενία του Αβραάμ, και οι τρεις ευλογούν ένα, δεν ξέρω τι είναι παρακάτω από την τυπογραφία, ένα σημείο, δεν ξέρω τι είναι, δεν φαίνεται στη φωτογραφία, στην εικόνα. Και οι τρεις άγγελοι έχουν την ίδια κίνηση του δεξιού χεριού στην ίδια κατεύθυνση, με την ίδια κίνηση, με το ίδιο σχήμα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ζωγραφική έκφραση των κοινών ενεργειών των τριών προσώπων. Και έρχομαι τώρα στον Άγιο Κύριλο, ύστερα από αυτές τις διασαφήσεις που σας έκανα. Μόνο θα παρακαλέσω, επειδή μπορεί ίσως, τουλάχιστον για εκείνους που έρχονται για πρώτη φορά, δεν θα ήθελα να τους απογοητεύσω ότι λέμε πολύ δύσκολα πράγματα. Αν προσέξουμε λίγο, δεν είναι δύσκολα. Και άμα τα εξοικειωθούμε, θα δείτε ότι δεν είναι δύσκολα. Άμα ακούμε εδώ συνέχεια, αρκεί να έχουμε την υπομονή να ακούμε, θα δείτε θα γίνουν τίμωμα σιγά σιγά αυτά τα πράγματα. Αλλά με την υπόψη ότι οι αρχαίοι χριστιανοί τα ξέραν πάρα πολύ καλά αυτά. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, άμα τα έγραφαν αυτά και τα έλεγαν, απαιτήματος της Εκκλησίας μας που καταλάβαινε. Όχι ότι ήσαν πιο μορφωμένοι, σήμερα εμείς είμαστε πιο μορφωμένοι. Αλλά δεν ακούμε λόγω αυτού και δεν εξοικείουμεθα. Και να φανταστείτε ότι αυτά τα λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος που θα ακούσετε, τα λέει στους κατοικουμένους, στους φωτιζομένους. Μην πούμε λοιπόν ότι είναι δύσκολα, το παρακαλέσω πάρα πολύ. Εβδόμη παράγραφο. Άφταρκες ημίν, εις ευσέβειαν έστε τούτο μόνον, το ιδένε ότι Θεόν έχουμε. Μας είναι αρκετό για να ευσεβούμε, να γνωρίζουμε ότι έχουμε Θεό. Θεμελιώδη, βασικό. Τι θα πει αθεία? Όπως εθέτει προηγουμένως στην απορία, τι θα πει αθεία? Το να μην δέχεσαι ότι έχεις Θεό. Βασικό και θεμελιώδες λοιπόν. Έχω Θεό. Δεν είμαι αθεός, αλλά είμαι εν Θεός. Ότι έχω Θεό, ότι υπάρχει ο Θεός. Θεμέλιο αυτό. Βασικό. Μας είναι λοιπόν αρκετό για να ευσεβούμε, διότι η ευσέβεια αποτείνεται όχι στους ανθρώπους, αλλά αποτείνεται στο Θεό. Ότι έχουμε Θεό. Θεόν ένα. Θεόν ένα. Σημειώσατε ότι εδώ θα μιλήσει για το Θεό συνέχεια. Δεν θα αναφερθεί στον Ιησού Χριστόν, διότι αφού αναλύει το σύμβολο της πίστεως, θα μιλήσει πιο κάτω για τον Ιησού Χριστόν, σε άλλες κατηγορίες. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν και εις το Πνεύμα το Άγιον, διότι αυτά θα αναλύσει παρακάτω κατηγορίες. Εδώ λοιπόν ομιλεί γενικά για τον Θεό. Θεόν ένα. Ένας είναι ο Θεός. Θεόν όντα. Αΐ όντα. Θεόν που υπάρχει. Θεόν που πάντοτε υπάρχει. Δεν έχει διαλύματα υπάρξεως, όπως μια καταιγίδα δεν έχει διαλύματα υπάρξεως, ή όπως η ηλιοφάνεια δεν έχει διαλύματα υπάρξεως. Λέμε τώρα είναι νύχτα, δεν έχουμε το φως του ηλίου, έχουμε ένα διάλειμμα της παρουσίας του ηλίου. Ο Θεός είναι αΐ ον, πάντοτε υπάρχον. Όμοιον αΐ εαυτό. Συγγνώμη. Όμοιον αΐ εαυτό όντα. Όμοιος πάντοτε υπάρχον με τον εαυτόν του. Τι θα πει αυτό? Είναι χωρίς παραλλαγές. Είναι πάντοτε όμοιος με τον εαυτόν του. Δεν έχει παραλλαγές. Εγώ είμαι πάντοτε όμοιος με τον εαυτόν μου? Όχι. Αν δείτε μια φωτογραφία μου όταν ήμουν παιδί, βεβαίως δεν είμαι αυτός που είμαι τώρα.
ούτε αστραγένια και μαλλιά είχα, ούτε φαλάκρα, ούτε τα λοιπά των γυρατίων. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ δεν είμαι πάντοτε όμοιος με τον εαυτόν μου. Ο Θεός είναι όμοιος πάντοτε με τον εαυτόν του, δηλαδή αναλύοντας ο Θεός. Δεν υπάρχει στο Θεό που λέει ο Άγιος Ιάκωβος παραλλαγή ή τροπής αποσχίας. Δεν υπάρχουν στη θεότητα μεταβολές. Σπουδαίο αυτό. Ου πατήρ ου και συνάλλος. Του οποίου Θεός, του οποίου Θεού δεν υπάρχει άλλος γεννήτωρ. Δεν υπάρχει πατέρας στο Θεό. Λένε μερικοί, το Θεό ποιος τον έκανε? Έχει ο Θεός πατέρα? Είναι πολύ απλό, είναι και αφιλόσοφο αυτό το οποίο λέγουν. Εάν ο Θεός είχε πατέρα, τότε βεβαίως Θεός θα ήταν ο πατέρας του. Και δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε μόνο για εκείνον που γέννησε. Θα μιλούσαμε και για τον πατέρα εκείνον που γέννησε. Αγαπητοί μου, ούτε κατασκευαστής, πολύ παραπάνω κατασκευαστής, ούτε γεννήτωρ του Θεού υπάρχει. Ο Θεός είναι χωρίς από κάπου αλλού να προέρχεται. Εδώ συλλαμβάνεται τα όρια του λογικού σας. Αν εγώ δεν υπήρχα, θα υπήρχατε εσείς. Αν δεν υπήρχαμε εμείς οι άνθρωποι, θα υπήρχε η γη. Αν δεν υπήρχε η γη, θα υπήρχε το σύμπαν. Αν δεν υπήρχε το σύμπαν, θα ήταν οι άγγελοι. Αν δεν ήταν οι άγγελοι, θα ήταν ο Θεός. Εάν ο Θεός δεν υπήρχε, τρομακτικό. Όχι μηδέν, απόλυτο μηδέν. Πού? Όχι κάπου στη δημιουργία, αλλά τίποτα. Το μυαλό δεν το πιάνει αυτό. Αυτό το απόλυτο μηδέν. Το απόλυτο μηδέν. Ο Θεός έκανε λοιπόν την κατασκευή του ανθρωπίνου νου να μην μπορεί ποτέ να συλλάβει πως ο Θεός υπάρχει, πως ο Θεός είναι αΐων, πάντοτε υπάρχει, είναι ακατάληπτο, είναι ασύλληπτο. Ου μη δύσεις χειρότερο. Δεν υπάρχει τίποτε που να είναι ισχυρότερο του Θεού. Ο νουδής διαδεξάμενος εκβάλλει της βασιλείας. Κανείς δεν είναι εκείνος που διαδέχεται τον Θεό και τον πετάει έξω της κυριαρχίας του. Γιατί το υπάραγε αυτό ο Άγιος Κύριλλος? Μήπως είχε υπόψη του πως ο Ζεύς εξεφρόνησε τον Κρόνο για να βασιλεύσει αυτός? Πιθανώς. Το θέμα είναι ότι ο Θεός είναι αδιάδοχος. Δεν έχει ούτε προγόνους, ούτε διαδόχους. Ούτε πατέρα, ούτε κάποιον που θα τον διαδεχθεί. Τον πολυόνιμον και παντοδύναμον και μονοειδή την υπόσταση. Αυτός που είναι πολυόνιμος. Γιατί είναι πολυόνιμος? Γιατί είναι ανώνυμος. Σας έλεγα την περασμένη φορά ότι όταν ένα πράγμα του δώσουμε όνομα, το όνομα εκφράζει βέβαια ιδιότητες. Καλύτερα, εκφράζει κάτι που μπορούμε πια να γνωρίσουμε. Ας το πούμε, δεν είναι σωστό. Ας το πούμε την ουσία του πράγματος. Δεν είναι σωστό. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. Αλλά για να το κάνω πιο απλό, να το καταλάβετε. Το κατέκτησα λοιπόν. Το ζήγησα, το μέτρησα, το κατέκτησα. Όταν όμως δεν έχω όνομα, σημαίνει δεν το κατέκτησα. Πώς μπορώ να περιγράψω εκείνο που δεν έχει όνομα? Με πολλά ονόματα. Και γιατί χρησιμοποιώ πολλά ονόματα? Γιατί δεν βρίσκω το όνομα για να εκφράσω το ανέκφραστο. Συνεπώς, ο Θεός είναι πολυόνιμος επειδή είναι ανώνυμος. Είναι παντοδύναμος. Όχι δυνατός, παντοδύναμος. Δεν υπάρχει τίποτε που να αδυνατεί στο Θεό. Και είναι μονοειδή στην υπόσταση. Άλλη μια φορά συναντούμε τη λέξη υπόσταση που θα πει ουσία, όπως σας είπα. Και τι θα πει μονοειδή στην υπόσταση? Θα πει ότι έχει ουσία απλή. Δηλαδή τι θα πει απλή? Δεν είναι σύνθετη. Είναι γνωστό ότι είναι ό,τι είναι σύνθετο είναι και διαλυόμενο.
Εξάλλου αυτό ήταν το επιχείρημα και του Πλάτωνα. Τα επιχείρηματα των φιλοσόφων για την ψυχή, για το Θεό, είναι σκιώδη. Και αν διαβάζει κανείς φιλοσοφία, δεν ξέρω αν θα άξιζε, αν θα άξιζε πολύ, και να χάνει τον καιρό του και να μην καθόταν να διαβάσει θεολογία. Αυτό ήταν το επιχείρημα, σας είπα, των ιδεαλιστών φιλοσόφων, ότι η ψυχή είναι απλή, ο Θεός είναι απλός. Τι θα πει αυτό? Δεν είναι σύνθετος. Και αφού η ψυχή είναι απλή, δεν είναι σύνθετη, δεν δίνεται να πεθάνει. Το σώμα πεθαίνει γιατί αποτελείται από πολλά στοιχεία, διαλυόμενα τα στοιχεία, σημαίνει θάνατο. Αν η ψυχή όμως δεν δίνεται να διαλυθεί, αφού είναι απλή, άρα λοιπόν είναι αθάνατη. Την αθανασία της ψυχής λοιπόν από εκεί την έρευνε ο Πλάτων και όλοι οι συναφείς φιλόσοφοι. Εδώ λέγει ότι η ουσία του Θεού είναι μονοειδής, δηλαδή απλή. Ούγαρ ότι καλείται αγαθός και δίκαιος και παντοκράτορ και σαβαός παρά τούτο διάφορος εσύ και αλλήλος. Όταν αποδίδουμε στο Θεό διάφορες ιδιότητες, ενέργειες, ότι είναι αγαθός, ότι είναι δίκαιος, ότι είναι παντοκράτορ κτλ. Κτλ. Ότι αυτά όλα αποτελούν στοιχεία που τον διαφοροποιούν τον Θεό. Δεν σημαίνει ότι αυτά όλα τα στοιχεία, οι χαρακτηρισμοί διαφοροποιούν τον Θεό. Ο ένας και απλούς την ουσία Θεός είναι δίκαιος, είναι αγαθός, είναι παντοδύναμος κλπ. Αλ εις ον και ο αυτός μυρίας εκπέμπει τα της θεότητος ενεργίας. Ένας είναι ο Θεός, ο ένας και ο υπάρχον, και αυτός που εκπέμπει μύριε τις ενέργειες. Είδατε την ωραία αυτή έκφραση? Μυρίας εκπέμπει τα της θεότητος ενεργίας. Μύριες εκπέμπει τις ενέργειες της θεότητος. Ξέρετε ότι η αγάπη είναι ενέργεια. Ξέρετε ότι η πίστη είναι ενέργεια. Τι θα πει ενέργεια? Έρχεται η αγάπη από το Θεό. Εγώ δεν μπορώ ποτέ να χαρακτηρίσω το Θεό εάν δεν δεχθώ την ενέργεια. Ποτέ. Ποτέ. Έρχεται η ενέργεια του Θεού που λέγεται αγάπη, πέφτει επάνω μου, εγώ μπαίνω σε ένα συντονισμό, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, και ανταποκρίνουμε ή δεν ανταποκρίνουμε. Που οφείλεται η ανταπόκριση ή μη ανταπόκριση στην προαίρεση ή στην κατάσταση της καρδιάς. Ποτέ όμως εγώ δεν μπορώ να αγαπήσω τον Θεό εάν ο Θεός δεν εκπέμψει την ενέργεια της αγάπης. Αυτές οι ενέργειες εδώ, αγαπητοί μου, μην νομίζετε πως είναι ότι είναι ψηλή, δηλαδή γυμνή θεολογία, και ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν άμεσα. Μας ενδιαφέρουν άμεσα. Ούτε εν μέρη πλέον έχων και εν μέρη ελαττούμενος, ούτε σε κάποιο σημείο της θεότητος υπάρχει πλεονασμός και σε κάποιο σημείο υπάρχει ελάττωση. Ότι η δικαιοσύνη είναι σε πλεονασμό, η αγάπη είναι σε ελάττωση. Όχι. Αλλά εν πάση όμοιος ον αυτός εαυτό. Σε όλα είναι όμοιος με τον εαυτό του και δεν έχει μέρη πλεονάζοντα και ελάχων. Ου μέγας εν φιλανθρωπία μόνον και μικρός εν σοφία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μεγάλος ο Θεός στη φιλανθρωπία, αλλά είναι μικρός στη σοφία. Αλυσοδύναμον έχουν την σοφία και την φιλανθρωπία. Και η σοφία και η φιλανθρωπία είναι ίσα. Ούτε εν μέρη βλέπων, εν μέρη δε του βλέπειν απεστερημένος. Αλλόλος ον οφθαλμός και όλος ακοή και όλος νους. Δεν είναι κάτι που να βλέπει εδώ και να μην βλέπει εκεί, να ακούει εδώ και να μην ακούει εκεί. Όλος λέγει είναι οφθαλμός,
όλος είναι ακουή, όλος είναι νους. Προσέξτε κάτι. Θα μπορούσατε να φανταστείτε να μας έλεγε ο Θεός: άνθρωποι, σας έπλασα, είμαι αγαθός, αλλά σας έπλασα με μια δύναμη, είμαι δυνατός. Πρέπει όμως να σας αποκαλύψω ότι δεν είμαι παντοδύναμος. Έχω πλεονάζουσα την φιλανθρωπία μου για σας. Λυπούμαι πάρα πολύ για εσάς που σας βλέπω να υποφέρετε, που σας βλέπω να έχετε αλλάξει, διότι εσείς με την προαίρεσή σας φτάσατε και που φτάσατε. Λυπούμαι, αλλά δεν μπορώ να σας κάνω τίποτα. Το φαντάζεστε αυτό? Να μας λυπάται ο Θεός, αλλά να μην μπορεί να μας σώσει. Όση η φιλανθρωπία του, τόση και η παντοδυναμία του. Όση η παντοδυναμία του, τόση και η φιλανθρωπία του. Είδατε πόσο σπουδαίο είναι αυτό? Ουχ ως ημείς εν μέρη νοών και εν μέρη μη γινώσκων. Όχι όπως εμείς, αλλά ξέρουμε και αλλά δεν ξέρουμε. Βλάσφημος γαρολόγος και θείας υποστάσεως ανάξιος. Εδώ είναι το πολύ σπουδαίο. Μη φτάνομαι, αγαπητοί μου, να γίνομαι βλάσφημοι χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Όταν λέμε ο Θεός τι να σου κάνει, το λέμε κάθε μέρα, το λέμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Ποιο να πρώτο κοιτάξει, λέμε ο Θεός. Τι να σου κάνει και ο Θεός. Τι να σου κάνει και ο Θεός. Τι εκφράζεις, αδελφέ μου, εδώ? Αδυναμία στο Θεό. Του βγάζεις την ενέργεια της παντοδυναμίας. Προγνώστης εσύ των όντων και Άγιος και Παντοκράτορ. Γνωρίζει τα πάντα. Προγνωρίζει τα πάντα. Και είναι Άγιος. Και είναι Παντοκράτορ. Και πάντων αγαθότερο. Είναι αγαθότερος από οτιδήποτε αγαθόν υπάρχει ως κτίσμα. Και πάντων μίζων και πάντων σοφότερος. Από όλους μέγιστος, από όλους σοφότατος. Ου μήτε αρχήν, μήτε αθμορφήν, μήτε είδος εξυπήν δυνησόμεθα. Συγγνώμη, γιατί έχει και παρενθέσεις που σημαίνει άλλη γραφή. Συγγνώμη. Αυτό το ου είναι αναφορικό. Αναφορικό το έχουμε και το ου. Γιατί έχω υπογραμμίσει και δεν το βλέπω. Ναι. Του οποίου, μάλιστα. Του οποίου μήτε μορφήν, μήτε είδος μπορούμε να υπούμε. Τίποτα. Ούτε γαρφωνής αυτού πόποτε εκικώατε, ούτε είδος αυτού εωράκατε, όπως λέγει ο Ιωάννης 5,37. Φυσήν η γραφή, λέγει η γραφή. Διό και προς τους Ισραηλίτες φυσήν ο Μωυσής. Και φυλάξαστες φόδρατες ψυχές τιμών. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ότι ομοίωμα ουκίζεται. Ή γαρόλος την ομοιότητα αδύνατον φανταστήνε, εγγύσεστε άρα η διάνοια της υποστάσεως. Αγαπητοί μου, εδώ είπε ο Μωυσής ότι κανένα ομοίωμα του Θεού δεν είδαμε. Κι αν λέγει ούτε το ομοίωμα του Θεού δεν είδαμε, πως μπορούμε λοιπόν να γνωρίζουμε την ουσία του Θεού? Λοιπόν, προσέξτε. Ερμηνεύει ο Άγιος Μακάριος Αλεξανδρίας. Ο Αλεξανδρές. Ο Άγιος Μακάριος ο Αλεξανδρές. Το εξής. Είναι μάλιστα η πρώτη του ομιλία. Αναφέρεται στο όραμα του Εζεκίλ που είδε τον Θεό επί εκείνου του τετρατρόφου άρματος. Και λέγει τώρα ο Άγιος Μακάριος, ερμηνεύοντας αυτό το όραμα του Εζεκίλ, λέει, αυτό που είδε ο Εζεκίλ είναι ένα όραμα. Τι είναι αυτό το όραμα? Ένα ομοίωμα. Αλλά ένα ομοίωμα
το οποίο απλώς έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα. Τίποτα από το Θεό δεν έχει δει. Αλλά γιατί να πάω στο όραμα του Εζεκίλ και να μην πάω στο βιβλίο της Αποκαλύψεως που το έχουμε και πρόσφατο? Τι είναι εκεί πέρα? Είναι ομοιώματα και εικόνες. Αυτά τι είναι? Δεν έχουν, αγαπητοί μου, τίποτα να μας πούν για την ουσία του Θεού. Τίποτα. Αυτά είναι εικόνες και ομοιώματα. Και εδώ μένουμε μόνο στα ομοιώματα για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Θέλετε, τι είναι η γλώσσα? Σύμβολα. Αυτή τη στιγμή εγώ σας ομιλώ. Τι θα πει σας ομιλώ? Χρησιμοποιώ λέξη. Τι είναι η λέξη? Είναι σύμβολα. Είμαι στον πίνακα και κάνω μαθηματικά σχήματα, βάζω αριθμούς και κάνω σχήματα γεωμετρικά. Τι είναι αυτά? Είναι σύμβολα. Θέλετε να δείτε ότι τα μαθηματικά είναι η συμβολική γλώσσα της φύσεως, η συμβολική γλώσσα ερμηνεία της φύσεως. Αυτό είναι τα μαθηματικά. Τι είπα? Η συμβολική γλώσσα. Και ρωτώ, εάν για αυτή την ίδια τη κτήση χρησιμοποιούμε τα ομοιώματα, χρησιμοποιούμε τα σύμβολα, πόσο περισσότερο προκειμένου να έρθουμε σε μια γνώση και επαφή με θεία και ουράνια πράγματα, δεν θα χρησιμοποιούσαμε τις εικόνες και τα ομοιώματα? Διότι τι είναι, παρακαλώ, η Βασιλεία του Θεού? Μας λέει ο Απόστολος Παύλος, η Βασιλεία του Θεού, λέγει, είναι, τι είναι? Είναι εκείνο που ανθρώπινο μάτι δεν είδε, ανθρώπινη καρδιά δεν επεθύμησε. Αυτό είναι, λέει, η Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, ούτε ξώνε στην ανθρώπολα λύσε. Δεν είναι δυνατόν να τον πει κανείς με ανθρώπινη γλώσσα. Γιατί η ανθρώπινη γλώσσα κινείται στα κτιστά ρήματα. Ενώ η Βασιλεία του Θεού για να περιγραφεί είναι άκτιστο. Πώς λοιπόν θα περιγράψω δια των κτιστών λόγων τα άκτιστα πράγματα? Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον. Θα μου πείτε, να μια αντίφαση. Δεν μας ομιλεί το βιβλίο της Αποκαλύψεως και μας λέει ότι είδα τη Βασιλεία του Θεού να είναι μια πόλης περιτυχισμένη από χρυσάφι, από διαμάδια, από, ξέρω εγώ, πολυτιμούς λίθους. Είχε 12 πυλώνες. Τα ενθυμίσατε τα περσινά που λέγαμε στην Αποκάλυψη? Να που μας περιγράφει, αγαπητοί μου. Είναι εικόνες αυτά. Είναι εικόνες των ανεκφράστων. Είναι εικόνες και ομοιώματα των ακαταλήπτων. Δεν υπάρχει αντίφαση καμία. Θα ήταν πολύ αφελής κανείς, μα σφόδρα αφελής, αν διαβάζοντας το βιβλίο της Αποκαλύψεως μπορούσε να λέγει ότι είναι πεδαριώδη πράγματα που ανήκουν μόνο σε ανορίμους ανθρώπους που περνάνε την παιδική τους ηλικία. Πολύ αφελής θα είπα, γιατί απλούστατα εκεί είναι το ένδυμα των ακαταλήπτων πραγμάτων. Έτσι βλέπει κανένας, αγαπητοί, ότι ο Θεός έχει ιδιότητες, ενέργειες που όταν τις ξέρουμε αυτές και στεκόμαστε σωστά απέναντί του, τον δοξολογούμε. Όταν πω, περνάω μια θλίψη και μου λέτε, τι περνάς, άνθρωπε, και σας λέω, έχει ο Θεός. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Μου είναι χρήσιμο να το πω αυτό, ότι είναι παντοδύναμος ο Θεός? Πολύ χρήσιμο. Πρώτα πρώτα για τον ίδιο τον εαυτό μου. Και δεύτερον, με το να πω ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, του αποδίδω δοξολογία. Όταν πω ότι ο Θεός είναι πάνσοφος, όταν πω ότι ο Θεός είναι πανάγαθος, όταν πω ότι ο Θεός θα με συγχωρήσει τις αμαρτίες. Ήρθε κάποιο πρόσωπος που θα μου συγχωρήσει, λέει, αυτές τις αμαρτίες που έκανα. Θα σου τις συγχωρήσει ο Θεός τις αμαρτίες. Μα είναι δυνατόν? Μα βεβαίως είναι δυνατόν. Όταν ξέρω λοιπόν ότι ο Θεός θα μου συγχωρήσει αμαρτίες, όσο μεγάλες και να είναι, όσο περίεργες και παράξενες να είναι, τι σημαίνει αυτό? Αποδίδω
ορθή ιδιότητα στο Θεό, ότι ο Θεός είναι πανάγαθος, και του αποδίδω με τον τρόπο αυτόν δοξολογία. Βεβαίως εδώ ο Άγιος Κύριλλος κάνει, παρεμβάλλει μία παράγραφο ή μισή παράγραφο εάν θέλετε, και αναφέρεται πως φαντάστηκαν τον Θεό άνθρωποι έξω από την Αγία Γραφή, και πάλι επανέρχεται, αγαπητοί μου, σε ιδιότητες και ενέργειες του Θεού, που πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την επόμενη Δευτέρα.